Πάμε να συνδεθούμε τώρα με τον Άγιο Νικόλο και τη Μέρη Καριωτάκη που βρίσκεται από νωρίς εκεί. Νομίζω ότι είναι προφανές. Μιλάμε για μια εν ψυχρό δολοφονία, μια εγκληματική έλλειψη τήρησης κανόνων. Οθήθηκε ένας άνθρωπος βία στο άκρο ενός καταπέλτη που είναι αναδιπλούμενος και κάπως έτσι ο άνθρωπος αυτός έπεσε στη θάλασσα και τον ρούφηξε η δίνη της προπέλας παρασύροντάς τον στο θάνατο. Εκτός από αδιανόητο, είναι και απάνθρωπο και δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο. Δεν υπάρχουν λέξεις να περιγράψει κανείς όλο αυτό το πράγμα. Νομίζω είναι ασύλληπτο. Είναι πραγματικά ασύλληπτο, Κατερίνα, κυρίες και κύριοι. Αυτή η βαρβαρότητα, η έλλειψη ενσυναίσθησης, νομίζω ότι είμαστε πια, έχουμε ξεπεράσει τα όρια της απανθρωπίσης ή τουλάχιστον αυτή η κίνηση ξεπερνά τα όρια της απανθρωπίσης. Εμείς είμαστε εδώ στον Άγιο Νικόλαο από πολύ νωρίς. Περπατήσαμε στην πόλη του Αγίου Νικολάου, πήγαμε στη γειτονιά του Αντώνη, προσπαθήσαμε να συναντήσουμε τους γείτονές του, να μάθουμε γι' αυτόν λίγο περισσότερα πράγματα, γιατί εδώ, Κατερίνα, αυτό που λένε όλοι είναι ότι ο Αντώνης ήταν ένα εξαιρετικό παιδί, ένας άνθρωπος χαμογελαστός, με την ιδιαιτερότητά του που ωστόσο ήταν πάντα πρόσχαρος και έτοιμος να δώσει, δοτικός όσο δεν μπορεί κανείς να φανταστεί, πάντα πρόθυμος να εξυπηρετήσει και να βοηθήσει. Ένας άνθρωπος που πάλευε μέρα-μέρα, ευρώ το ευρώ, να καταφέρει να ζήσει και αυτός και η οικογένειά του. Ο ίδιος διέμενε στις εργατικές κατοικίες του Αγίου Νικολάου μαζί με τις αδερφές του, ένα παιδί μιας πολυμελούς οικογένειας. Πριν από λίγο διάστημα έχασε και τη μητέρα του, ορφανός στην κυριολεξία. Οι γείτονές του μιλάνε με απίστευτα λόγια για εκείνον, όπως και ολόκληρος ο Άγιος Νικόλαος. Σταθήκαμε εδώ, στην άκρη της πλατείας, της κεντρικής πλατείας του Αγίου Νικολάου, όπου πραγματοποιήθηκε ένα συλλαλητήριο, δεν ξέρω αν μπορεί να το πει κανείς συλλαλητήριο. Ναι, είχε μαζευτεί πάρα πολλοί κόσμος. Βλέπουμε και τη χαρακτηριστική εικόνα που μας έστειλες νωρίτερα, Μέρη. Μια προσευχή για τον Αντώνη, γιατί όλοι είχαν να πούν δύο κουβέντες για αυτό το παιδί. Μια προσευχή θα λέγαμε περισσότερο, μια τελευταία βόλτα στους δρόμους του Αγίου Νικολάου, στην πόλη που αγάπησε πάρα πολύ ο Αντώνης και που φαίνεται και ότι εδώ εκείνη τον αγάπησε. Και εδώ βλέπουμε και κόσμο να πετά μάλλον λουλούδια στο λιμάνι, μια ένδειξη... Τι να πω, μια συμβολική κίνηση στη μνήμη αυτού του ανθρώπου που έφυγε με αυτόν τον τρόπο. Ακριβώς. Περισσεύει η οργή, περισσεύει ο θυμός, περισσεύει στεναχώρια. Ακούσαμε τοποθετήσεις εδώ για τον άνθρωπο αυτόν και την οικογένειά του, αλλά ακούσαμε και πολύ θυμωμένες τοποθετήσεις για αυτούς που τον δολοφόνησαν, γιατί η δικαιοσύνη σαφώς και θα κρίνει, αλλά τουλάχιστον στα μάτια μας, στα δικά μας μάτια, αυτό που συνέβη χτες το βράδυ στον Πειραιά, στο λιμάνι του Πειραιά, είναι μια στιγνή δολοφονία, μια εμψυχρό δολοφονία. Το πώς θα τη χαρακτηρίσουν οι νομικοί είναι δικό του ζήτημα. Αυτό είδαμε και αυτό καταγράφουμε. Αυτό φάνηκε και μέσα από τα βίντεο, αλλά και από την υπόλοιπη συμπεριφορά γενικότερα του απόπλου και της επιστροφής και των ανακοινώσεων. Και εδώ οι άνθρωποι στον Άγιο Νικόλαο είναι πραγματικά συγκλονισμένοι, πραγματικά θυμωμένοι και εξοργισμένοι από αυτό το βίντεο και ζητούν δικαιοσύνη, ζητούν και στήριξη όμως της οικογένειας του Αντώνη, ζητούν και στήριξη όλων των οικογενειών που έχουν ένα παιδί με ιδιαιτερότητες ανάμεσά τους. Γενικότερα ζητούν η πολιτεία επιτέλους να στηρίξει αυτά τα παιδιά, τους ανθρώπους που έχουν κάποιες ιδιαιτερότητες και να μην γίνονται μετά Χριστοπροφήτες. Τους ακούσαμε εδώ να ζητούν να στηριχθεί η οικογένεια του Αντώνη, γιατί υπάρχουν και άλλα αδέρφια που χρειάζονται βοήθεια. Και θέλω, πρέπει να Μέρη... πούμε επίσης, Κατερίνα... Ναι, ολοκλήρωσε τη σκέψη σου, γιατί θέλω να πάμε να ακούσουμε και τι δήλωσαν νωρίτερα σε ένα γείτονες και κόσμος για τον άτυχο Αντώνη. Αυτό που ήθελα να πω είναι ότι οι άνθρωποι εδώ ζητούν δικαιοσύνη, να αποδοθεί δικαιοσύνη και να μην ξεχαστεί η εμψυχρό δολοφονία του Αντώνη. Να αποδοθεί δικαιοσύνη. Παράλληλα με τη στήριξη στην οικογένεια, να αποδοθεί και δικαιοσύνη στη μνήμη του Αντώνη. Λοιπόν, Άνω, τελεία, πάμε να τους ακούσουμε και επιστρέφω σε σένα. Ο φτωχός η μοίρα του. Φτωχό παιδάκι. Εδώ ήταν συνέχεια στον Άγιο Νικόλαο με ένα πατίνι ηλεκτρικό γύρω και με ένα ποδήλατο. Και έκανε θέληματα το παιδί να βγάλει το καρτελίτσι.
Καταρχήν τα παιδιά αυτά θέλουν υποστήριξη από το κράτος, γιατί είναι ορφανά. Mm-hmm. Δεν έχουν στον ίδιο μοίρα. Και το λέω και κλαίω. Γεια σου, ρε. Βλέπεις το βράδυ δεν ανάβουν φώτα. Για να μην γίνει ρεύμα, δεν έχουν, γιατί δεν έχουν λεφτά να τα πληρώσουν και τόσο κόβουν και το ρεύμα. Ο Αντώνης ήταν ένας χαρακτήρας, τον πειράζαν όλοι, τους πειράζαν όλους. Αυτό ήταν ο Αντώνης και δεν είχε μαζί με κάποια λεφτά, δούλευε σε πολλά μαγαζιά. Πάρα πολύ καλό παιδί, πάρα πολύ καλό παιδί και άκακο. Όλους τους βοηθούσε. Mm-hmm. Πώς νιώθετε τώρα έτσι με αυτό που σε... Έχω στεναχωρηθεί πάρα πολύ, πάρα πολύ. Ήταν πραγματικά πάρα πολύ καλό παιδί. Ήταν σας το καλύτερο κοπέλι ήταν. Mm. Που μικρό δε λόγο, καλά, καλό, ήσυχο, γελαστό. Καλημέρα γειτόνισσα, είχε τα προβλήματά σου, αλλά ήταν καλό. Κοινός παρανομαστής να αποδοθεί σε κάθε περίπτωση δικαιοσύνη. Να πω απλώς ότι οι τέσσερις συλληφθέντες κατηγορούνται και για παράβαση άρθρων του Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου. Τα μέλη του πληρώματος αντιμετωπίζουν κατηγορία ανθρωποκτονίας από κοινού. Παραμένουν αυτή τη στιγμή ενώπιον του εισαγγελέα. Είναι μια χρονοβόρα διαδικασία. Μέρη, ενώ θα έχουμε και ΕΔΕ για τις ενέργειες του Κεντρικού Λιμεναρχείου. Είναι μια διαδικασία που θα διαρκέσει, αλλά νομίζω ότι είναι πάνδημη η απέτηση από άκρης άκρης ολόκληρη τη χώρα της διελεύκανσης της υπόθεσης. Να αποδοθεί δικαιοσύνη και να μην ξεχαστεί. Να αποδοθεί δικαιοσύνη και να μάθουμε τα πώς και τα γιατί. Γιατί αυτοί οι δύο άνθρωποι και με την εντολή ποιου αποφάσισαν να δολοφονήσουν έναν άνθρωπο και να σηκωθούν να φύγουν σαν να είχαν πετάξει ένα πλαστικό ποτηράκι στα νερά του. Είναι και αυτό ένα ερώτημα που θέτεις, έτσι, το ότι αναχώρησε το πλοίο κανονικά, συνέχισε το ταξίδι του, σαν να μην έχει συμβεί τίποτα. Αν ευσταθούν, αν ισχύουν αυτές οι καταγγελίες που έχουμε ακούσει από ανθρώπους που επέβαιναν στο πλοίο, ότι χτυπούσαν την πόρτα του καπετάνιου και του έλεγαν να γυρίσει πίσω και εκείνος τους έκλεινε την πόρτα και τους αγνοούσε, νομίζω ότι θα πρέπει πραγματικά η δικαιοσύνη να φτάσει πάρα πολύ ψηλά, πάρα πολύ ψηλά, να φτάσει από τον πιο απλό, από αυτούς τους δύο που είδαμε πάνω στο καταπέλτη να σπρώχνουν τον 36χρονο, ως και ίσως στους ηθικούς αυτούργους που δεν θα τους ονομάσω αυτή τη στιγμή, αλλά νομίζω καταλαβαίνουμε όλοι ποιοι είναι. Αυτούς που εκτρέφουν αυτού του είδους τις απόψεις, αυτούς που δίνουν βάση σε αυτού του είδους τις απόψεις. Αν μου επιτρέπεις μόνο, Κατερίνα, να πω πως η κηδεία του 36χρονου εδώ στον Άγιο Νικόλαο θα πραγματοποιηθεί. Έχει οριστεί για το πρωί της Παρασκευής, Παρασκευή 8 Σεπτεμβρίου, στις 12 η ώρα. Θα γίνει εξόδιος ακολουθία στον Ιερό Ναό της Ευαγγελίστριας εδώ στον Άγιο Νικόλαο και θα ακολουθήσει το τελετουργικό υπομπή η ταφή του 36χρονου εδώ στην πόλη του την Παρασκευή, όπως είπαμε, στις 12 η ώρα το μεσημέρι. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω πολύ και θέλω να δούμε λίγο full screen την εικόνα από το λιμάνι του Ηρακλείου και να εξηγήσουμε σε όσους συντονίστηκαν τώρα στους δέκτες τους ότι λαμβάνουμε εικόνα από μια διαμαρτυρία, αυθόρμητη διαμαρτυρία που βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή την ώρα στο λιμάνι του Ηρακλείου. Το πλοίο της εταιρείας ήταν αναχωρήσει στις 9 ακριβώς. Έχουν επιβιβαστεί κάποιοι επιβάτες, όχι στο σύνολό τους. Η μπουκαπόρτα, όπως βλέπετε, είναι κλειστή. Απ' έξω είναι κόσμος και φωνάζει συνθήματα. Το τι θα ακολουθήσει δεν το γνωρίζουμε ακόμα. Η Έλλη Κοκάλη βρίσκεται εκεί και καταγράφει το δικό της ρεπορτάζ. Κατά τη διάρκεια του δελτίου θα συνδεθούμε εκ νέου. Είναι πάντως πραγματικά εντυπωσιακό και ανθρώπινο το γεγονός ότι αυτή η ιστορία έχει αγγίξει πάρα πολύ κόσμο. Επαναλαμβάνω ότι πρόκειται για μια αυθόρμητη κίνηση, μια αυθόρμητη σκέψη που όθησε πάρα πολλούς απόψε να κατέβουν στο λιμάνι του Ηρακλείου και να διαμαρτυρηθούν έξω από το πλοίο Blue Horizon.